η πρωτοβουλία αλληλεγγύης αναμονή υλοποιείται και στην Κέρκυρα Μαρογό, τον πολιτιστικό εξοραϊστικό σύλλογο ποταμού. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ξεκινήσει από το 2015 σε Ελλάδα και Κύπρο και στόχο έχει τη δημιουργία δράσης σε όλες τις γειτονιές στην Ελλάδα. Ο τρόπος είναι πολύ απλός. Πληρώνοντας ένα καφέ, ένα ψωμί, ένα γάλα, τα χρήματα τοποθετούνται σε ένα κουμπαρά και πάνε σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Γίνεται από το 2015. Ο κύριος Δημήτρης Πανέλης, ο οποίος ήταν και αυτός που ανέλαβε όλο αυτό να το αναπτύξει, είναι μια δράση αλληλεγγύης ανθρωπιάς και ανθρωπιάς, η οποία στηρίζεται στους συμπολίτες μας και σε μαγαζιά της γειτονιάς. Καταστήματα που δραστηριοποιούνται από γειτονιά σε γειτονιά. Σκοπός είναι αυτή η δράση να δραστηριοποιηθεί έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις στον ποταμό, στο συγκεκριμένο η περιοχή που ήρθατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, οι οποίες μπορεί να υπάρχουν σούπερ μάρκετ μικρά, κρεοπολία, διάφορα όπως το λένε. Εκεί μπορεί να μπει ένας κουμπαράς και να πάει κάποιος συμπολίτης μας να πάρει ό,τι θέλει και να αφήσει στο κουμπαρά μέσα ό,τι νομίζει ότι μπορεί να βοηθήσει. Μετά πάει κάποιος άλλος, συγκεκριμένα ή ο σύλλογος ή όποιος συμπολίτης θέλει, και ψωνίζει, παίρνει ό,τι υλικά θέλει χωρίς να πληρώσει. Πολύ απλή ιδέα, είναι υλοποιήσιμη, δεν υπάρχει κανένα κόστος. Φορολογικά είναι καλυμμένα τα μαγαζιά γιατί κόβουν μια απόδειξη και μετά την απόδειξη τη βάζουν στο κουτί αυτή μέσα. Οπότε μπορούν άνετα να δραστηριοποιηθούν όλοι. Υπάρχει ένα προβληματάκι σε ό,τι αφορά τους κουμπαράδες, δεν βρίσκουμε κουμπαράδες. Θέλουν και άλλα μαγαζιά, μας έχουν πει και άλλα μαγαζιά ό,τι θέλουν και θέλουμε να το αναπτύξουμε. Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να έχει μικρό χρόνο ζωή στην Κέρκυρα, όμως η προσπάθεια ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να συνδράμουν σε αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντική. Και όπως δηλώνει ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Ποταμού, Νίκος Καραταράκης, με τον χρόνο αυτό το εγχείρημα προσελκύει όλο και περισσότερο κόσμο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος εδώ κολλάει. Στην ουσία, όλη η δουλειά την κάνει ο καταστηματάρχης που θέλει να κάνει αυτή τη δράση. Ο πολιτιστικός εδώ μπαίνει, διότι μπορεί να υποθέσει κάποιος ότι μπορεί να γίνει μια προβολή και μια διαφήμιση στο μαγαζί και γι' αυτό το κάνει. Με το κρεοπωλείο το συγκεκριμένο που συνεργαζόμαστε χρόνια, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Βοηθάει ούτως ή άλλως, δηλαδή και να μην είχε αυτή τη δράση πάλι βοηθούσε. Βοηθάει και τους συλλόγους και κάποιους συνανθρώπους μας. Οπότε όποιος θέλει να μπει μέσα, είτε μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας, είτε μπορεί να μπει στην κοινότητα του Facebook σε αναμονή, να σας δώσουμε το link να το ανεβάσετε και να αντλήσει όποια πληροφορία θέλει. Η δράση αυτή δραστηριοποιείται και Ελλάδα, αλλά και Κύπρο.